1960, είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Α και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 960, πράξεις Αποστόλων, Α κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Τον μεν πρώτον λόγον έκαμον ο Θεόφιλε, περί πάντων όσα ήρχισεν ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει, μέχρι της ημέρας καθένην ανελήφθη, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκεν εντολάς εις τους Αποστόλους τους οποίους εξέλεξε. Εις τους οποίους και φανέρωσε αυτόν ζώντα, μετά το πάθος αυτού δια πολλών τεκμηρίων, εφανιζόμενος εις αυτούς 40 ημέρας και λέγον περί της Βασιλείας του Θεού, και συνεχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από τον Ιεροσολύμον, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός την οποία νικούσατε, είπε πάρε μου, διότι ο μεν Ιωάννης εβάφτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίω ουχή με τα πολλά σταυτάς ημέρας. Εκείνοι λοιπόν συνελθόντες, ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς στους οποίους ο πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα εφ' ημάς, και θέλετε είστε εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάσα τη Ιουδαία και Σαμαρία και έσως κάτου της γης. Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντον αυτόν ανελήφθη και νεφέλη πέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν και νόησαν αντενίζοντες εις των ουρανών, ούτως αυτός ανέβαινεν και ειδού άντρες δύο με ημάτια λευκά στάθησαν πλησίον αυτόν, ήτινε σύπον άντρες Γαλιλαίοι, τι είσταστε εμβλέποντες εις των ουρανών, ούτως ο Ιησούς ως της ανελήφθη αφημών εις των ουρανών, θέλει ελθεί ούτω, καθόν τρόπον είδατε αυτόν πορευόμενον στον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από του όρους του καλωμένου ελαιώνος, το οποίον είναι πλησίον της Ιερουσαλήμ απέχων οδόν Σαββάτου, και ότε εισήλθον ανέβησαν στο Ανώγιον, όπου είχαν το κατάλημα. Πέτρος και Ιάκωβος και Ανδρέας και Φίλιππος και Θωμάς και Βαρθολομαίος και Μαθαίος και Ιάκωβος του Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχήν και τη δέησιν μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και μετά των αδελφών αυτών. Και εν τες μέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος στο μέσον είπεν ή το δε ο αριθμός αυτών εκεί παρόντων έως 120 αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι ήλθε απεσταλμένος του Πατρός, καθώς ο Λόγος έγινε σάρξ, ήλθε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ήλθε να πεθάνει για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι όμως κατά χάριν είναι σεσωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δώρο Θεού, δηλαδή εδέχθησαν το δώρο του Θεού, την πίστη, και πίστεψαν, κάτι το οποίο είναι απίστευτο. Επίστευσαν ότι ένας κάποιος, Ιησούς, που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλος στη Ναζαρέτ, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Αυτό ανθρωπίνως δεν είναι δυνατόν να γίνει πιστευτό. Εκτός και αν πραγματικά, καθώς λέει ο Κύριος, σε κάλεσα, σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια, σε ήλκησα με έλεος, και αν αποκαλύψει ο Θεός
κατά χάριν το φοβερό αυτό έργο που έκανε ο Θεός, δηλαδή ο Λόγος να γίνει σάρκα. Αυτή η αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι τρομακτικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βαθιά χαραγμένο στις καρδιές όλων μας που είμαστε σήμερα εδώ στην Εκκλησία, και αυτό είναι χάρις Θεού, δώρο Θεού. Αν πας έξω στον κόσμο και πεις για τον Ιησού Χριστόν, θα σου δείξουν μια εικόνα, θα σου δείξουν τους Αγίους, την Παναγία, ή υπάρχουν οι άθεοι, οι άθρησκοι, ή υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι βέβαια άλλες θρησκείες, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν καμία γνώση για τον Ιησού Χριστό. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο είναι πάρα πολύ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σοβαρό, για αυτό το οποίο πρόκειται στην πραγματικότητα να κάνει στο τέλος της γενεάς αυτής που ζούμε ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Τις έσχατες ημέρες, λέει ο Λόγος του Θεού, θα κάνει ένα προσκλητήριο ο Θεός και θα προσκαλέσει πάντας εις τους γάμους του Χριστού και της Εκκλησίας. Αλλά κάποιοι, προσκεκλημένοι αλλά όχι εκλεκτοί, θα πούνε αγρόν ηγόρασα, πέντε ζεύγη βοών αγόρασα, γυναίκα εν υφεύθυν, και θα προτιμήσουν τα υπάρχοντά τους, τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, και θα αρνηθούν να προσέλθουν στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Δηλαδή, και να το πω και λίγο πιο απλά, για κάποιες τέτοιες αιτίες δεν θα έρχονται και η Εκκλησία. Δηλαδή ποτέ, κάποια στιγμή. Τι σημαίνει κάποια στιγμή? Όποτε θέλουν, όποτε τους αρέσει και όποτε νομίζουν. Τις έσχατες όμως ημέρες, ο Κύριος λέει, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει, ότι θα στείλει το δούλο Του, τον Ιησού Χριστό. Θα στείλει το δούλο Του στις πόλεις, στους δρόμους, και θα προσκαλέσει χολούς, τυφλούς, ανάπηρους. Έλθετε, τα πάντα είναι έτοιμα. Και όλοι αυτοί θα έρχονται. Και θα πει στον πατέρα του, πήγα όπως με διέταξε, αλλά υπάρχει ακόμη τόπος. Και τότε θα του πει, πήγαινε στους αγρούς, στα χωράφια, και εκεί θα βρεις τους λεπρούς. Αυτοί δεν μπαίνανε στις πόλεις. Ακόμη και τους δαιμονισμένους, αυτοί δεν μπαίνανε στις πόλεις. Ανάγκασέ τους να έρθουνε. Δεν θα θέλουν, ανάγκασέ τους. Γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Δηλαδή πρέπει, είναι πολύ σοβαρό αυτό, όχι να γεμιστεί η Εκκλησία που θα γίνει, οι Εκκλησίες που θα γίνει, αλλά να γεμιστεί ο ουράνιος οίκος του Θεού. Το όρος του Θεού θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Και όλοι οι άνθρωποι θα λένε πάμε, 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 όλα τα έθνη, όλοι οι λαοί. Και αυτό πλησιάζει, αδερφοί. Φοβερή αναζωπήρωση θα κάνει ο Κύριος τις τελευταίες μέρες. Πολλές ψυχές θα σώζονται, γιατί είναι γεγραμμένο ότι πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Μακάρι οι κεκλειμένοι και οι εκλεκτοί. Σήμερα είμαστε κεκλειμένοι και ήρθαμε εδώ. Το ερώτημα όμως είναι, είμαστε εκλεκτοί? Εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, θα μείνουμε μέχρι τέλους? Ή κάποια στιγμή οι επιθυμίες της σαρκός, οι επιθυμίες των οφθαλμών, η αλαζονία του πνεύματος και του βίου θα παγώσουν την πίστη στην καρδιά μας και θα λέμε δεν βαριέσαι, δεν πειράζει.
Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Τώρα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Τώρα να αγωνιστούμε τον αγώνα των καλών, αδερφοί. Μένοντες ακριβώς στο Λόγο του Θεού, μη εκκλίνοντες δεξιά ή αριστερά. Τον αγώνα των καλών να αγωνιστούμε. Το δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει διά του Ιησού Χριστού είναι ανάγκη να το τελειώσουμε μέχρι την τελευταία, το τελευταίο μέτρο. Πώς? Διατηρώντας την πίστη μας. Γιατί ο διάβολος είναι εκεί με τα βέλη του τα πεπειρωμένα και ζητεί να γκρεμίσει την πίστη μας, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε ασπίδα την πίστη που κατά χάριν ο Θεός μας χαρίζει, εμείς την αποδεχόμαστε και σβήνουμε τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαίωσή μας και επισκέφθηκε ποιους? Τους μαθητάς του. Απελπισμένους, απογοητευμένους, ο Πέτρος τον είχε απαρνηθεί. Απελπισία. Περίμεναν να δημιουργήσει ο Μεσσίας, ο Χριστός, όπως είχαν πιστέψει, τη βασιλεία του Ισραήλ και να ελευθερωθεί ο Ισραήλ, και απογοητεύθηκαν γιατί είδαν να πεθαίνει, να σταυρώνεται, να πεθαίνει και να θάβεται. Σκεφτείτε απελπισία, αδερφοί, των μαθητών. Όταν λέμε απελπισία, πλήρης. Το παράδειγμα το κλασικό είναι οι δύο προσεμεούς, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Φοβερό, ξέρεις τι είναι, να περιμένεις ο Θεός να σε ευλογήσει και να βλέπεις το Θεό, το Χριστό να φεύγει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ενώ ήταν σε απέραντη απελπισία, τους επισκέφθηκε. Θεώρησαν ότι είναι φάντασμα και λέει μην τρομάζετε, εγώ είμαι. Κοιτάξτε τα χέρια μου, κοιτάξτε τα πόδια μου, κοιτάξτε την πλευρά μου. Σάρκα και οστά, φάντασμα δεν έχει όπως εμέ βλέπετε να έχω με το καινούριο σώμα της Αναστάσεως, το οποίο θα πάρουμε κι εμείς, εάν μείνουμε μέχρι το τέλος στο Λόγο του Θεού, να έχουμε καλό τέλος στη ζωή μας, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και οι μαθητές, αν και απιστούσαν, χάρηκαν και όταν τους είπε δώστε μου κάτι να φάγω, του έδωσαν και από εκεί και πέρα πίστεψαν. Πίστεψαν γιατί είδαν. Αλλά όμως ο Λόγος του Θεού λέει μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αυτοί είναι ευλογημένοι. Τι θα πει μακάρι? Ευλογημένοι είναι αυτοί που δεν βλέπουν αλλά πιστεύουν στο Λόγο του Θεού. Και εμείς αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει η Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, εάν είναι στήλος και τεοειδρέωμα της αληθείας, είναι οίκος Θεού. Δηλαδή μένοντας στην μητέρα μας, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, κατά πάντα, χωρίς να προσθέτουμε, χωρίς να φερούμε, τότε πραγματικά μένουμε στον οίκο του Θεού του Ζώντος. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να το φανταστούμε και να το πιστέψουμε ότι αυτός ο τόπος είναι οίκος Θεού Ζώντος. Κατοικητήριο του Θεού. Το πιστεύεις? Ότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός και δύναμη της Εκκλησίας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. 40 μέρες έμεινε αναισθημένος ο Χριστός και επισκεφτόταν συνεχώς τους μαθητάς του για να τους βοηθήσει να πιστέψουνε και να μείνουνε στο Λόγο του Θεού.
40 μέρες. Όχι μια μέρα, μια μερούλα, συγγνώμη. Όχι για λίγο, 40 ολόκληρες μέρες. Λέγει ο Λόγος του Θεού ότι επισκεφτόταν τους μαθητάς του και έδωκε εντολές σε αυτούς τους οποίους εξέλεξε. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα. Σε αυτούς τους οποίους εξέλεξε. Και ο Χριστός λέει, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Δηλαδή, όλοι εσείς, εμείς, είμαστε εκλεκτοί του Θεού που μας εξέλεξε ο Χριστός και μας πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Πού μας βρήκε, ποιος ήσουνα, ποιος ήμουνα, πού ήμουνα, τι ήμουνα, πώς βρέθηκα εδώ μέσα. Αυτούς τους οποίους εξέλεξε και τι τους έλεγε. Μείνετε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ. Και εμείς έχουμε τη νέα Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία του Χριστού. Όχι, όχι, μην το πειράζεις, Σλάβα. Μείνετε στην Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία του Χριστού. Μη φύγετε. Γιατί? Γιατί εδώ θα έρθει ο Χριστός, εδώ θα σας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, εδώ θα σας δώσει δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου και τότε θα είστε μάρτυρές μου, τότε θα είστε μάρτυρές μου σε όλη την Οικουμένη και στα Ιεροσόλυμα και στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια και σε όλα τα έθνη. Τότε θα είστε μάρτυρές μου και τι θα ομολογείτε? Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αυτή είναι η ομολογία μας, αδερφοί. Φοβερό. Ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα, έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα, για σένα. Δεν είναι φοβερό? Πέθανε για σένα και για μένα. Και έμεινε 40 μέρες και συνομιλούσε με αυτούς τους οποίους εξέλεξε. Το πρόβλημα και το ερώτημα είναι, σε έχει εκλέξει ο Θεός, αμήν, γιατί είσαι εδώ. Συνομιλεί με σένα, αλλά για να συνομιλεί με σένα πηγαίνεις εσύ να του μιλήσεις. Πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί. Δεν σας λέω πλέον δούλους μου, λέει ο Χριστός. Φίλους μου σας λέγω. Εάν κάμετε όσα εγώ ο Χριστός μέσα από το Λόγο με εντέλομαι σε εσάς, τότε είσαι φίλος μου και τότε θα συνομιλούμε στόμα με στόμα. Δόξα να έχει ο Θεός. Και αφού επί 40 ολόκληρες μέρες, εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, 40 μέρες ο Ανεστημένος Χριστός να συνομιλεί με τους μαθητάς του, να τον βλέπουνε, να τον απολαμβάνουνε. Και όχι μόνο αυτό, και να τον ρωτάνε. Κύριε, τάχα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ? Αυτό περίμεναν πριν τη Σταύρωση, αυτό περιμένουν και μετά την Ανάσταση. Να αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ ο Μεσσίας. Ακόμη αυτό περιμένει ο λαός Ισραήλ. Να αποκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ ο Μεσσίας. Το Μεσσία περιμένουνε. Τώρα να πω ότι τους πλαχνιζόμαστε. Φοβερό αυτό που είπαν, το αίμα αυτού στο κεφάλι μας και στο κεφάλι των παιδιών μας. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Μα είδα να κάνει θαύματα. Μα τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Και σήμερα προσευχόμουν, τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Να βλέπουν να κάνει θαύματα, να ανασταίνει νεκρούς, το Λάζαρο, και να θέλουν να σκοτώσουν και το Λάζαρο. Μα τι είναι ο άνθρωπος όταν η καρδιά του σκληρύνει και απομακρυνθεί από τον Κύριο?
Και τι, ο λαός Ισραήλ ήταν τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Ήταν ο μόνος λαός που γνώριζε τον αληθινό Θεό. Δεν ήταν έθνη ειδωλολάτρες. Φαρισαίοι αφιερωμένοι στον Κύριο. Γραμματείς, μελετητές του νόμου και των γραφών. Ιερείς, αρχιερείς. Κάνανε θυσίες στο ναό του Σολομώντα. Μα τι άνθρωποι είναι αυτοί, και να βλέπουνε το έργο του Θεού, το έργο του Χριστού, και να γριεύουν ακόμη πιο πολύ. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Να βλέπεις το έργο του Θεού και να γριεύεις. Ενώ τι λέει ο Λόγος του Θεού? Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες, ανεχόμενοι αλλήλους. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Φοβερό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το πως η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, σκληραίνει από την απιστία, και ο διάβολος βρίσκει την ευκαιρία να κάνει τον άνθρωπο πραγματικά εχθρό του Θεού. Θαυμάζω το πως συμπεριφέρονταν ο λαός Ισραήλ. Τέλειωσε η κατάρα. Το αίμα αυτού ήρθε και στα παιδιά τους με το ολοκαύτωμα, με τους Ναζί. Τώρα έχουμε μπει στη τελευταία γενεά. Όμως ο Θεός να μας φυλάει, γιατί όπως ο λαός Ισραήλ ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού και σταύρωσαν τον Χριστό, και η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος είναι ο περιούσιος λαός του Θεού, ο κάθε ένας από μας. Φοβερό. Και όταν θα γίνει η τελική κρίση ζώντων και νεκρών, ο Χριστός θα βάλει τα πρόβατα στα δεξιά και θα πει: «Έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου, διότι επείνασα, εδίψασα, ξένος ήμουν, στη φυλακή ήμουν. Κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας από καταβολής κόσμου». Και είπαν: «Κύριε, πότε σε είδαμε?» Και η απάντηση είναι συγκλονιστική. «Δεν με είδατε εμένα, εφόσον το κάματε αυτό σε έναν των μικρότερων, των ελαχίστων αδελφών σας, σε μένα το κάνετε». Άρα πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί αγαπητοί, εκείνη τη στιγμή να είμαστε εκ δεξιών. Δεν εξαρτάται από το Θεό, ο Θεός το θέλει. Δεν εξαρτάται από τον Χριστό, ο Χριστός πέθανε γι' αυτό. Από μένα εξαρτάται να φροντίζω τον ελάχιστο αδελφό μου. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Με την αγάπη του Θεού Πατρός, αν είναι εκχεχημένη στην καρδιά μας, μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Τότε μπορείς να αγαπάς. Με την ανθρώπινη αγάπη δεν μπορείς να αγαπάς. Μόνο όταν πληρούσε Πνεύματος Αγίου, πλημμυρίζει η καρδιά σου με αγάπη. Και αγαπάς και τους εχθρούς σου, και αυτούς που σε βλάπτουνε, και αυτούς που σε καταρώνται, και αυτούς που σε μισούνε, τους αγαπάς και προσεύχεσαι για αυτούς λέγοντας: «Κύριε, ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα αυτούς». Αυτός είναι ο χριστιανός, αδερφοί. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Σαράντα μέρες λοιπόν τους δίδασκε τους μαθητάς του που εξέλεξε. Και όταν έφτασε η 40η ημέρα προσδιορισμένη και προγνωρισμένη από το Θεό, λέει η Γραφή: «Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτόν ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτού». Είδαν τον Ιησού να ανεβαίνει και ένα σύννεφο
να τον καλύπτει. Πάλι θα τον χάσουμε. Δεν είναι φοβερό? Πάλι θα τον χάσουμε. Και ενώ έβλεπαν να ανεβαίνει και χάθηκε από τους οφθαλμούς τους, ξαφνικά ήρθαν δύο άντρες με ημάτια λευκά και στάθησαν πλησίον αυτών. Και είπαν: «Άντρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και βλέπετε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος ανελήφθη ανάμεσά σας στον ουρανό, αυτός θα έλθει, και μάλιστα κατά τον ίδιο τρόπο που είδατε αυτόν αναλαμβανόμενον, κατά τον ίδιο τρόπο θα έρθει». Και αυτή είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού, που θα εγκαταστήσει τη βασιλεία στον Ισραήλ, τη χιλιετή βασιλεία στην Ιερουσαλήμ. Αλλά μέχρι τότε θα γίνουν πολλά πράγματα. Και δείχνει ο Θεός στον Ζαχαρία μία λιχνία σφυρίλα, το λόχρηση, με 7 λιχνίες. Και τον ρωτάει ο Θεός: «Τι είναι αυτό?» Λέει: «Δεν ξέρω». Ολόχρηση, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Σφυρίλατος, ολόχρηση. Πλήρης ελαίους και πλήρης φωτός. Τι είναι αυτό, Ζαχαρία? Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι είναι η Εκκλησία. Τι είναι αυτό? Λέει: «Δεν ξέρω, Κύριε, εσύ ξέρεις». Και απαντάει: «Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Και αυτό ο Θεός το είπε στο Ζαχαρία, όχι για τον Ζαχαρία, για σένα και για μένα. Να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ολόχρηση, δηλαδή αγία, τελεία, μια χρυσά κοιλίδα, η ρητίδα, η τίτων, τιούτων. Αυτή την Εκκλησία θα παραλάβει ο Χριστός. Αγία, τελεία, μη έχουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τίτων, τιούτων. Αλλά ουχή δια ανθρωπίνης δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως. Δεν μπορεί αυτή η λιχνία να γίνει σφυρίλατος ολόκληση, η Εκκλησία να γίνει υγεία, αγία, τέλεια, μη έχουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τίτων, τιούτων, έτοιμη για την αρπαγή της Εκκλησίας, εάν δεν έλθει ο Θεός εν το όνομα του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, ο λαλόν γλώσσα να αναγνωρίσει τον εαυτό οικοδομεί. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Μη βλέπεις την αδυναμία σου, την ασθένειά σου. Μόνο ο παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας συναντιλαμβάνεται τα προβλήματά σου. Μόνο. Έχουμε προβλήματα? Προβλήματα να δεις. Προσωπικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, επαγγελματικά, εκεί να δεις. Ποιος όλα αυτά τα προβλήματα θα τα πάρει επάνω του? Ο Χριστός. Πώς? Αν του τα δώσεις εσύ. Όλες τις μέρινες γράφτης ένα χαρτί και πήγαινε έτσι το βράδυ στο Χριστό και δείχτης: «Να, Κύριε, αυτά είναι τα προβλήματά μου. Αυτά είναι όλα όσα δεν τα αντέχω. Δεν αντέχω άλλο, έχω αποκάμει». Και ο Κύριος τι θα κάνει? Τότε η ειρήνη του Θεού δια του Ιησού Χριστού θα ελευθερώσει και την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου. Και τι θα σου δώσει? Ειρήνη, ειρήνη, ασφάλεια, ευλογία, χαρά, δοξολογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Και αν πραγματικά δώσεις όλα τα προβλήματά σου στον Κύριο, τότε και μόνο τότε θα έρθει ο Θεός της ειρήνης και θα σε αγιάσει ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ολοκλήρως. Φοβερό, ε? Θα σε αγιάσει ολοκλήρως. Ποιος? Ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ελευθέρωσε από πάσαν μέρημναν
Και τότε ο Θεός της ειρήνης, και είναι φοβερό αυτό, θα σου αποκαλύψει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, θα σου δώσει και δύναμη να γίνεις όχι επιλύσμων ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Να γίνω εκτελεστής έργου. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει το διάβολο κάτω από τα πόδια σου. Αλλά εκτελεστής έργου, αδερφοί. Όχι ακούω, ξεχνάω. Όχι ακούω και λέω ό,τι θέλω. Ακούω και πιστεύω στο Λόγο του Θεού. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα γκρεμίσει το διάβολο, θα σε κάνει να θριαμβεύεις και θα σε κάνει πραγματικά να είσαι ένδοξος στην παρουσία Του, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και οι μαθητές, 120 μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που δεν την ξαναβλέπουμε πλέον στην Καινή Διαθήκη, από αυτή η τελευταία φορά που την αναφέρει το Λόγος του Θεού, μέχρι το τέλος δεν την ξαναφέρει. Οι άνθρωποι τη βγάλανε Παναγία και ο Θεός να μας ελεήσει. Δεν την ξαναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων. Η τελευταία φορά, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και μετά των αδερφών αυτών που βεβαίως σίγουρα είναι εργάτες του Ευαγγελίου. Και μαζεύτηκαν στο Ανώγιο όλοι οι μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου, 11 εξαιρουμένου του Ιούδα του Ισκαριώτη. Και τότε και άλλοι ακόμη, σύνολο 120. Και ενέμενον αυτό που είναι και περίμεναν ήταν η επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά πώς περιμένεις την επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου? Ενέμενον ομοθυμαδών εις την προσευχήν και τη δέησιν, όλοι μαζί άντρες και γυναίκες. Και θα μείνουν αντί 40 μέρες, 10 μέρες θα περιμένουμε. Εάν θέλουμε πραγματικά να μας επισκεφθεί η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να είμαι θα προσκαρτερούντες, εμένοντες, ομοθυμαδών εις την προσευχήν και τη δέησιν, όλοι μαζί, άντρες και γυναίκες. Ομοθυμαδών, ομοθύμος, ομοψύχος, ομοφόνος και ομοφρόνος. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και βέβαια ο Πέτρος θα κάνει και την τέλεια αποκατάσταση, δηλαδή την τέλεια αποκατάσταση. Λέει είμαστε 11, αλλά πρέπει να είμαστε 12. Όμως την επισκοπή του την έχασε ο Ιούδας. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε κάποιον για να παραμείνουμε 12. Και ρίξαν κλήρο και τελικά ο κλήρος έπεσε στο Ματθαία και γίναν 12. Και από εδώ και πέρα πια μένουνε ομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση 120 άτομα προσμένοντες την επαγγελία του Πατρός δια του Ιησού Χριστού. Αδέρφια μου, να μένουμε σαν άτομα, σαν οικογένεια, ομοθυμαδών προσμένοντες, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα, την επιφάνεια της δόξης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πρόσεχε, να προσέχουμε, ποτέ αγρονιγόρασα. Όχι πέντε, όχι δουλειά, όχι υπάρχοντα, όχι οικογενειακές υποχρεώσεις. Προσευχή δέησης προσκαρτερώντας την αρπαγή της Εκκλησίας που έρχεται ταχαίως. Και προσμένοντες και προσκαρτερούντες την αρπαγή της Εκκλησίας θα σου δίνει και την ευκαιρία ο Θεός να εργάζεσαι εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός, ώστε να εισέλθεις πλουσίως, με μισθό πολύ, σύμφωνα με τον κόπο σου στο έργο του Θεού. Αμήν.